Το πρόγραμμα Ρουμπίσμου αναζήτησε αγροτικές εταιρείες σε 11 ευρωπαϊκές χώρες για να βρει καινοτόμες επιχειρήσεις και το εταιρικό τους μοντέλο. Η αποστολή τους είναι η εξής: να εξετάσουν τις συνταγές επιτυχίας τους και να εμπνεύσουν άλλες ώστε να βρουν παρόμοιους δρόμους. Η έρευνα δείχνει ότι η αγροτική καινοτομία είναι στενά συνδεδεμένη με το επιχειρηματικό πνεύμα και τον πλούτο ιδεών, τη γεωγραφική θέση και τα υπάρχοντα υποστηρικτικά δίκτυα. Παρ' όλα αυτά, δεν επιβιώνουν πολλές καλές επιχειρηματικές ιδέες όταν έρχονται αντιμέτωπες με την πραγματικότητα. Ακόμα και με ένα πολύτιμο νέο προϊόν ή υπηρεσία, τα ελλείμματα στο επιλεγμένο εταιρικό μοντέλο ενδέχεται να αποτρέψουν την επιτυχία. Για να παρουσιάσει τα στοιχεία της επιτυχίας, το Ρουμπίσμου χρησιμοποιεί το λεγόμενο Business Model Canvas. Αυτή η οπτική βάση βοηθά ώστε να συλλεχθούν τα συστατικά εκείνα που μετατρέπουν μια επιχειρηματική ιδέα σε μια βιώσιμη, αηφόρο και κλιμακούμενη επιχείρηση, να γίνονται κατανοητές και να αναπτύσσονται καλύτερα. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποκαλύπτει τις δυνάμεις, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των εφιστάμενων και των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση εντελώς νέων ιδεών, για να βοηθήσει τους ιδρυτές των επιχειρήσεων να σκεφτούν όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Κλειδί για αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι οι πελάτες και οι ανάγκες τους να γίνονται πλήρως κατανοητές και να διαπιστωθεί τι ακριβώς είναι αυτό που τους ικανοποιεί. Είναι σημαντικό η τιμή του εμπορεύματος να παρατηρείται υπό το πρίσμα του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί κανείς να βελτιώσει το προϊόν ή την υπηρεσία του και να ανταγωνίζεται τις ήδη υπάρχουσες λύσεις. Νέοι τρόποι παράδοσης που δίνουν τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με τον πελάτη είναι ένας τομέας με προκλήσεις και ευκαιρίες. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να απλοποιήσουν την άμεση επαφή μεταξύ παραγωγού και αγοραστή, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ολοένα και σημαντικότερη καθίσταται η εξυπηρέτηση πελατών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση. Η σχέση με τον πελάτη είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία και μπορεί να ξεχωρίσει κάποιον από τον ανταγωνισμό. Η πηγή του εισοδήματος καθορίζεται από την τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, την οποία οι πελάτες δέχονται να πληρώσουν ευχαρίστως. Αλλά κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έχει και το κόστος της. Πριν από το οτιδήποτε, πρέπει να αναγνωρίζονται οι βασικές δραστηριότητες που χρειάζονται, προκειμένου ένα προϊόν να σχεδιαστεί, να παραχθεί και να παραδοθεί. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι και αναπροσαρμογές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν όλα όσα χρειάζονται ώστε να αναπτυχθεί η επιχείρηση και να λειτουργήσει. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι κομβικές δραστηριότητες, απαιτούνται συγκεκριμένες πρώτες ύλες. Π.χ. ποιες γνώσεις και υλικά απαιτούνται, οι βασικές ανάγκες για κάθε επιχείρηση ποικίλουν. Μπορεί να είναι προσωπικό, οικονομικά μέσα, φυσικούς πόρους ή τεχνικό εξοπλισμό. Η διασφάλιση των απαραίτητων πρώτων υλών είναι αποφασιστική σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για τους βασικούς συνεργάτες, τους οποίους χρειάζεται μια επιχείρηση. Θα πρέπει να ερευνηθούν με ακρίβεια τα σημεία τομής και οι αλληλεπιδράσεις με άλλους. Ένα ισχυρό δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει συνεργάτες, οι οποίοι θα βοηθούν στη διαχείριση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και την ανάπτυξη ή στη συγκέντρωση κεφαλαίων. Σε ορισμένες επιχειρήσεις, ωστόσο, αρκεί ακόμα και το ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα ενός και μόνο ατόμου. Αυτές οι δραστηριότητες, οι πόροι και οι συνεργάτες έχουν ένα κόστος. Για μια υγιή επιχείρηση, τα έσοδα πρέπει να είναι υψηλότερα από τα έξοδα. Μόνο εφόσον συγκλίνουν όλοι οι παράγοντες, μπορεί να έχει κανείς μια αντικειμενική εικόνα για τα συνολικά έξοδα, τα έσοδα και ένα πιθανό οικονομικό κέρδος. Οι έρευνες του Ρουμπίσμου δείχνουν ότι τα μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα δεν πρέπει να είναι μόνο οικονομικά, αλλά συχνά να αποδίδουν και μια υπεραξία για το περιβάλλον και την εταιρεία. Το Ρουμπίσμου έχει ερευνήσει πολλές αγροτικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς, όπως παραγωγή τροφίμων και γεωργία, φιλικές προς το περιβάλλον αλυσίδες αξίας και υπηρεσίες βασισμένες στα βιολογικά προϊόντα. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι μια έμπνευση για νέες ιδέες. Αλλά κάθε συνταγή επιτυχίας χρειάζεται και μία εντελώς προσωπική νότα.